Καλησπέρα και πάλι από την δεύτερη συνεδριακή ημέρα στο Taekwondo. Έχουμε μαζί μας την διαδικτυακή τηλεόραση της Αυγής, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη Τζανακόπουλο, για να μιλήσουμε για το πώς φανταζόμαστε το κόμμα από Δευτέρα. Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Έχει το μικρόφωνο σου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Πώς φανταζόμαστε το κόμμα από τη Δευτέρα. Θέλουμε ένα κόμμα πιο δυνατό, θέλουμε ένα κόμμα πιο συγκροτημένο, θέλουμε ένα κόμμα πιο γερά δεμένο με την κοινωνία. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα γίνει τη Δευτέρα. Πότε το κόβεις? Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος για το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο επίδικο του συνεδρίου, δηλαδή το πώς θα αναθεμελιώσουμε το κόμμα, το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τους τρόπους ώστε να υπάρχει μια καλύτερη σχέση, πιο οργανωμένη. Πιο δυνατά θα πρέπει να μιλάς. Πιο οργανωμένη σχέση με την κυβέρνηση, έτσι ώστε το κρώμα και να γνωρίζει και να αποφασίζει και να κρίνει και να έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Μίλησες για ένα κόμμα γερά δεμένο με την κοινωνία. Πώς αυτό μπορεί να μετουσιωθεί από σύνθημα σε πράξη? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να δεθούν με την κοινωνία? Εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κόμμα όλο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ήταν πάντα επιδίωξή μας να ανοίξει τις πόρτες του, να μεγαλώσει, να αποκτήσει προσβάσεις στην αυτοδιοίκηση, να αποκτήσει προσβάσεις στην νεολαία, να αποκτήσει προσβάσεις στα συνδικάτα, ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα, ακόμα οι δεσμοί του με την κοινωνία είναι αρκετά χαλαροί. Δεν είναι λίγος ο καιρός, δεν είναι πολύς καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε αυτό που λέμε κόμμα πολιτικής εξουσίας, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποιες χρονικές, ας πούμε, χασμωδίες μεταξύ της δυνατότητάς του να κυβερνά από τη μία πλευρά και από την άλλη να είναι ένα πραγματικά μαζικό κόμμα της αριστεράς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να γίνει αυτό. Πολλές φορές και τα ίδια τα στελέχη και τα ίδια τα μέλη του κόμματος είναι, πώς να το πω, επιφυλακτικά απέναντι σε μια τέτοια προοπτική, με την έννοια ότι πολλοί φοβούνται ότι μέσα από το άνοιγμα του κόμματος, μέσα από την μαζικοποίησή του, υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτό που λέμε παραδοσιακή ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια λάθος οπτική για τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη σε αυτούς μας και πολύ περισσότερο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις μάζες. Δεν υπάρχει όμως ο κίνδυνος πράγματι μέσα από αυτή την μαζικοποίηση, που καλώς να έρθει αν προκύψει τέλος πάντων και αν καταφέρει το κόμμα να την επιτύχει, δεν υπάρχει και ο κίνδυνος να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα χαρακτηριστικά του που τον έφεραν ως εδώ, τα χαρακτηριστικά της ριζοσπαστικής αριστεράς? Δεν υπάρχει ο κίνδυνος, εφαρμόζοντας τη συμφωνία που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να χάσει τα χαρακτηριστικά που τον έφεραν ως εδώ? Αυτό είναι ένας δεδομένος κίνδυνος, ό,τι και να συμβαίνει. Αλλά το να κλειστεί το κόμμα στο καβούκι του ή να γίνει σκατζόχυρος δεν σημαίνει ότι έχει έναν άλλο κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος να μην μπορέσει ποτέ να έχει πραγματικά οργανικούς δεσμούς με την κοινωνία. Και αν η αριστερά έχει ένα στόχο, είναι ακριβώς να μετατοπίσει τους κοινωνικούς συσχετισμούς προς όφελος της, προς όφελος του κόσμου, της εργασίας κλπ. Με αυτή την έννοια είναι ένας κίνδυνος τον οποίο πρέπει να αναλάβουμε. Διαφορετικά δεν υπάρχει πολιτική. Δημήτρη, ποιος θα πρέπει να είναι την επόμενη μέρα ο ρόλος του κόμματος σε σχέση με την κυβέρνηση? Δηλαδή, πώς οραματίζεσαι εσύ και σαν μέλος αυτού του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής τον ΣΥΡΙΖΑ από αύριο σε σχέση με την κυβέρνηση? Θα πρέπει να την τραβάει πιο αριστερά, θα πρέπει να κάνει περισσότερη κριτική, θα πρέπει να παρεμβαίνει ενδεχομένως στη βάση? Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε για το κόμμα είναι πώς το κόμμα θα καταφέρει να αποκτήσει οργανικούς δεσμούς με την κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που είπα και στην αρχή, να αποκτήσει δεσμούς με επιστημονικές ενώσεις, να αποκτήσει δεσμούς με συνδικάτα, να αποκτήσει δεσμούς με την τοπική αυτοδιοίκηση, να μαζικοποιηθεί δηλαδή στη βάση. Από εκεί και πέρα, η σχέση με την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, είναι το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Έχει ανοίξει μια συζήτηση και χθες ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι θέλει
το κόμμα να αποτελέσει το πρωταρχικό πολιτικό κέντρο μέσα στο οποίο θα αποφασίζονται οι βασικές στρατηγικές γραμμές, και νομίζω ότι αυτό θα είναι μια εξέλιξη αρκετά θετική και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη δουλειά μας και για το να... Και για να υπάρχει μια άμεση συμμετοχή του κόμματος στη χάραξη των βασικών στρατηγικών πολιτικών γραμμών. Θεωρώ ότι η όλη συζήτηση για τη σχέση κόμματος και κυβέρνησης είναι μια συζήτηση η οποία είναι δυναμική. Είναι μια συζήτηση την οποία είχαν όλα τα αριστερά κόμματα. Μιλάω και για τα αριστερά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της δεκαετίας του 70 και του 80 που ήρθαν στην εξουσία, με ποιο τρόπο, ας πούμε, οργανώνεται αυτή η σχέση κράτους-κόμματος, και νομίζω ότι έχουν δοκιμαστεί όλα τα μοντέλα, έχουν δοκιμαστεί όλες οι απαντήσεις, αλλά κάθε φορά οι συγκυρίες είναι διαφορετικές και επομένως κάθε φορά πρέπει να αναπροσαρμόζεις, ας πούμε, και τις αποφάσεις που παίρνεις και το μοντέλο λειτουργίας το οποίο επιδιώκεις. Δημήτρη, είμαστε μπροστά στη δεύτερη αξιολόγηση. Πότε θα είμαστε χαμένοι και πότε θα είμαστε κερδισμένοι, από ποιο αποτέλεσμα? Η δεύτερη αξιολόγηση έχει το βασικό θέμα των εργασιακών. Mm-hmm. Η συμφωνία του Ιουλίου είναι αρκετά γκρίζα στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή μιλάει για τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Το τι είναι βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα ερμηνείας, σύγκρουσης, διαπραγμάτευσης, λιγότερο ορθολογικών επιχειρημάτων και περισσότερο ζήτημα ισχύως. Νομίζω ότι για μας ο βασικός σκοπός είναι η δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η δυνατότητα, ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται από την ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως είναι η μετενέργεια, η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων κλπ. Ένα σύνολο πραγμάτων. Το βασικό όμως ζήτημα είναι η αποκατάσταση μιας μορφής συλλογικών διαπραγματεύσεων που να ενισχύει τις δυνάμεις της εργασίας. Αν καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε την διαπραγματευτική μάχη με επιτυχία. Σε αυτό το σημείο, να σας πω ότι το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε, είναι αρκετά θετικό και αρκετά κοντά στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Έχει και ζητήματα στα οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά στη βασική στρατηγική κατεύθυνση που αφορά την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων νομίζω ότι είναι σε καλή κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια αυτό είναι και ένα όπλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη διαπραγμάτευση έτσι όπως του αρμόζει. Δημήτρη, θα μπορούσε να έχει κάνει μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ως κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση, και πιστεύεις ότι έχει καθυστερήσει να γίνει? Γιατί ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει πιο γρήγορα, τι θα μπορούσαμε να είχαμε διαπραγματευτεί πιο γρήγορα, τι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει πιο γρήγορα? Μου μιλάς για το κόμμα ή μου μιλάς για την κυβέρνηση? Για την κυβέρνηση. Σε επίπεδο κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ο βασικός εταίρος. Ναι. Εντάξει, τη συζήτηση, ας πούμε, για τη διαπραγμάτευση, για το τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα, δεν έχουμε και το χρόνο να μιλήσουμε. Πιθανόν θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί τους πρώτους μήνες της διαπραγμάτευσης ό,τι αφορά μια σειρά από πιθανές ενέργειες που θα μπορούσε να έχει κάνει η κυβέρνηση κατά κύριο λόγο σε σχέση με τα εργασιακά. Νομίζω ότι εκεί μια σχετική αναποφασιστικότητα υπήρξε και νομίζω ότι στήχησε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, παρά το πιεσμένο σου πρόγραμμα, Δημήτρη. Εσείς μείνετε μαζί μας, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη των εργασιών και των απόψινών εργασιών μάλλον. Μένετε πιστοί στο web της Αυγής και συνεχίζουμε.